Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του και αυτό ισχύει για τα πάντα. Είτε πρόκειται για την πολιτική, είτε για το αν του κάνεις ή όχι. Αυτό το τελευταίο λέει ότι του το υπαγορεύει η διέστησή του και σπάνια πέφτει έξω. Την Αθήνα την ξέρει πολύ καλά και η Ακρόπολη που βρίσκεται εκεί από πάντα τον κάνει να αισθάνεται ασφάλεια. Πιστεύει ότι ο ρόλος της τέχνης είναι να στέκεται απέναντι από την εξουσία, να βρίσκεται αρκετά μακριά δηλαδή, ώστε να μπορεί κάθε στιγμή να τις ασκεί κριτική. Άντε, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, θα γελάσουμε. Go! Για πες, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Μπεμπέ. Δηλαδή. Το έκανα πάντα να μηδενίζω το κοντέρ, αλλά... φέτος μου πέτυχε. Νιώθεις καινούριος. Όχι, αλλά έρχεται αυτό. Mm-hmm. Και ίσως να είναι και το αυτό που λένε καμιά φορά, ξέρω, η τελευταία αναλαμπή. Το φοβάσαι αυτό? Όχι. Όχι, απλώς... αλήθινα, θέλω να έρθει... φυσιολογικά να μην επιβαρύνω ανθρώπους. Mm-hmm. Ποια είναι η χρησιμότητα της τέχνης σε μια Αθήνα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης? Σε ένα πλανήτη που βρίσκεται. Εδώ που τα λέμε. Ναι, σωστά. Που βρίσκεται στα κάγκελα. Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνω, πάντα η τέχνη σε αυτές τις περιόδους, εκτός αν είσαι βλάκας ή χέστης, γεννούσε εκρηκτικά πράγματα. Mm-hmm. Θεωρείς εσύ ότι η τέχνη πρέπει να είναι πολιτικοποιημένη? Όχι, αλλά πρέπει να είναι απέναντι. Ναι. Σαν μια μορφή αντίστασης. Από την τραγωδία μέχρι τώρα, ναι. Όχι μορφή αντίστασης, κριτικής. Mm-hmm. Ακόμα και ένα ερωτικό τραγούδι που βοηθάει έναν άνθρωπο να φύγει από το φόβο, κάνει δουλειά. Εσύ? Θέλω να μην πω μεγάλα λόγια, δεν θέλω, αλλά... δεν τη φοβάμαι την πιστολιά. Mm. Γιατί? Ίσως γιατί έμαθα να την περιμένω. Το «Αυτή η νύχτα μένει» το έχεις γράψει μετά από ένα χωρισμό δικό σου. Ισχύει αυτό? Ψυχρά. Δεν μπορεί να το γράψεις ψυχρά. Ψυχρά, αυτό το τραγούδι, δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει μια αφορμή, αλλά εκείνη την ώρα σκεφτόμουν το ζευγάρι της ταινίας, τον Κουρί με τη Μαξίμου, όπως τους ήθελε ο Νίκος, ένα ζευγάρι που ανελαίητα μέσα στη ζωή δεν μπορεί να βρει καταφύγιο να ευχαριστηθεί την αγάπη τους. Αλλά ξέρεις, όταν έχω να κάνω κάτι για κάτι, δηλαδή θέατρο, ταινία, ανάγκης μιας παράστασης, ακόμα και ένα τραγούδι που ενδεχομένως λείπει για να τελειώσει μια δουλειά, πάρα πολλές φορές αυτό το ασυνείδητο έχει γεννήσει κάτι σπουδαίο. Mm-hmm. Αλλά δεν χάνεσαι στο συναίσθημα, δηλαδή. Το κρατάς. Είναι σωστό. Δηλαδή, σκέφτεσαι ένα τσαγκάρι αν χαθείς το συναίσθημα, τι παπούτσι θα βγάλει. Πρέπει να είναι μαζί και η τέχνη σου. Θα αφήσω την ψυχή να πετάξει, αλλά από κάτω είναι ο τεχνίτης. Ναι. Δηλαδή πρέπει... ναι, πάμε πάλι σε αυτό το τέχνη και τεχνική, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Μαζί, ναι. Μου λέει προχθές ένα παιδί, μα πώς μπορείς και κλείσεις τη σκηνή και το μαζεύεις? Λέω, είναι τεχνική. Λέει, κάνεις τεχνική? Λέω, ναι, κάνω τεχνική. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει? Τι ωραία που χτυπάνε καμπάνες. Πάνω στον έρωτα. Ναι, σωστό. Είναι σαν να ρωτάς έναν άνθρωπο γιατί πίνει νερό. Πίνεις νερό. Mm. Πώς θα είναι η ζωή των ανθρώπων χωρίς αυτό? Ναι. Απελπισία.
Πώς την είδες όλη την ιστορία με το σύμφωνο συμβίωσης? Ασχοληθώ με το αυτονόητο. Σιγά το θέμα. Πάντως εδώ δεν αντιμετωπίστηκε σαν αυτονόητο. Εντάξει. Είμαστε παφιάριδες και υποκριτές. Το Τσίπρα, πώς τον κρίνεις? Σε έχει απογοητεύσει? Όχι, γιατί δεν επένδυσα. Η μάχη ολωνών κάποιων ανθρώπων που δεν γίναμε τελευταία στιγμή κομμουνιστές, ούτε είχαμε κλείψει τα σοβαντοπιά όλων των κομμάτων για να παρασυρθούμε από έναν αέρα ΣΥΡΙΖΑ, ήταν να φύγουν οι άλλοι. Ναι. Και καλά κάναμε. Όταν έχεις να διακινδυνεύσεις, ρισκάρεις? Ναι. Κάνω το σταυρό μου και βουτάω. Mm. Κάνω το σταυρό μου και βουτάω. Με βοηθάει όμως μια δύναμη που την έχω ονομάσει η Επιτροπή. Επιτροπή. Και τι είναι η Επιτροπή? Μια ομάδα πεθαμένων μου που μάλλον με έχει στο νου της. Mm-hmm. Ναι. Ίσως αυτό είναι μια αληθινή ασφάλεια. Mm. Την Αθήνα. Αγαπώ. Η πόλη μας. Σου πάει? Πάρα πολύ. Το αγαπάω την Αθήνα. Τη μετράω κάθε μέρα τη σχέση μου με την Αθήνα και με τις γειτονιές της και με τους χώρους της και με τα φαγατικά της και με τα μπάρ της και με τα σινεμά της και με τα θέατρά της. Τη ζεις τέλος πάντων την πόλη? Ναι, πολύ δηλαδή. Πολύ και εγώ και ένα τρίκυκλο. Μόλις ο καιρός είναι καλός και μπορώ και την περπατάω, ας πούμε, ωραία. Mm-hmm. Ποιο πιστεύεις είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Αθήνας? Η Ακρόπολη. Όταν την κοιτάς, είσαι ασφαλής ότι αυτό το πράγμα είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια. Mm. Ποιοι άνθρωποι σε εγωιτεύουν? Οι σιωπηλοί. Και είναι λογικό γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς. Mm. Τι κάνεις όταν τα πράγματα σου πάνε κάπως στραβά? Α, εκκλησία. Δεν προκαλείς το σύμπαν. Μούγκα. Είσαι αισιόδοξος? Φυσικά. Σε αυτή τη χώρα που έχετε το μεγάλο ατού μετά από την καταιγίδα σε 5 λεπτά να όλα να αθωωθούν από έναν ήλιο, υπάρχει ελπίδα πάντα. Φίλοι, παράφορο για μια Δευτέρα τόσο ζά και εκεί κρατήθηκα και έτσι γεννήθηκα. Σαν καλησπέρα.